Καθυστερήσεις καταγράφονται στις εργασίες υλοποίησης του έργου εξοραϊσμού της πλατείας Ελευθερίας, με το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου να ψηφίζει ομόφωνα πεντάμινη παράταση στο έργο, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Απρίλιο του 2025 αντί στα τέλη Δεκεμβρίου του 2024. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, το αργότερο μέχρι τις 7 Δεκεμβρίου θα έχει ολοκληρωθεί το μεγαλύτερο τμήμα της πλατείας Ελευθερίας, ενώ στη συνέχεια τα συνεργεία θα εκτελέσουν εργασίες για την κατασκευή πεζοδρομίων πέριξης πλατείας. Μια παράταση πεντάμινης διάρκειας, καθώς το έργο αυτό έχει αρκετές και αντικειμενικές δυσκολίες στην εκτέλεσή του, μιας και εκτελέστηκε τμηματικά για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε την ομαλή λειτουργία της οικονομικής δραστηριότητας της πόλης. Μας φάνηκε πολύ καλό για να είναι αληθινό. Οι χρονοβόρες διαδικασίες δημιουργούν αυτές τις καθυστερήσεις. Κάποτε θα τελειώσει. Να γίνει κάτι καλό και ας καθυστερήσει. Μακάρι να τελειώσει πριν αρθεί το καλοκαίρι. Μέχρι τις 7 Δεκεμβρίου θα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες τόσο στην πλατεία Καζαντζάκη, όσο και στο τμήμα από Πεδιάδος μέχρι το πάρκο Γεωργιάδη, ενώ στο μεγαλύτερο τμήμα της πλατείας Ελευθερίας, το οποίο θα έχει παραδοθεί, θα στηθεί το Χριστουγεννιάτικο κάστρο, το οποίο θα επεκτείνεται στη Λεωφόρο Δικαιοσύνης. Ο στόχος μας είναι τα Χριστούγεννα να έχει παραδοθεί το μεγαλύτερο τμήμα της πλατείας Ελευθερίας, τη πλατεία Καζαντζάκη, το τμήμα που εκτελείται τώρα από την Πεδιάδος μέχρι το πάρκο Γεωργιάδη, και από εκεί και μετά θα κάνουμε παύση εργασιών για να μπορέσουμε να κάνουμε Χριστούγεννα στην πόλη του Ηρακλείου. Προκειμένου να μην υπάρξει αναστάτωση την περίοδο των Χριστουγέννων, οι εργασίες μπροστά από τα καταστήματα δεν θα ξεκινήσουν στις 21 Οκτωβρίου όπως ήταν αρχικά ο σχεδιασμός, αλλά στις 9 Ιανουαρίου, καθώς εκφράστηκαν φόβοι για μη τηρήση του χρονοδιαγράμματος των εργασιών την περίοδο των γιορτών. Από την αρχή που ξεκίνησε το έργο, ξέραμε όλοι ότι θα υπάρξει μια ταλαιπωρία για όλους. Κατά καιρούς βγαίνουν χρονοδιαγράμματα, αλλά αυτά είναι δύσκολα να συμπέσουν με την αρχική εκτίμηση. Τώρα το ότι δώσαν μια παράταση και δεν ήρθαν μες στις γιορτές να μας κλείσουν τα μαγαζιά είναι καλό. Πιστεύω και ας πάμε τον Ιανουάριο που είναι νεκρή σεζόν. Έτσι, οι σχετικές εργασίες μπροστά από τα καταστήματα ξεκινούν από το νέο έτος και αναμένεται να διαρκέσουν εκτός απρόοπτου 1,5 μήνα. Ενώ από τις 9 Ιανουαρίου θα ξεκινήσουν σχετικές εργασίες μπροστά από το κτίριο της Περιφέρειας Κρήτης. Και η συνέχεια της δικαιοσύνης, αλλά και το τμήμα που βρίσκεται μπροστά στην Αστόρια και στα καταστήματα εκεί, μέχρι και το περίπου, μέχρι και την πλατεία Αλεξίου.